Άντονι Χόπκινς, Τζέραλντ Μπάτλερ, Τόμ Χάνκς, Μάνουελ Νόιερ, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάποιοι από τους διάσημους και πλούσιους που επέλεξαν φέτος την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Με ακριβά γούστα, ενίοτε κεντρικές απαιτήσεις, ξοδεύουν δίχως να υπολογίζουν ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και γίνονται οι καλύτεροι διαφημιστές των ελληνικών νησιών. Αλλά έχουν αποδείξει πόσο αγαπούν τη χώρα μας, είτε αγοράζοντας σπίτι εδώ, όπως ο Τόμ Χάνκς, είτε ερχόμενοι συχνά ανάμεσά τους ηθοποιού του Χόλιγουντ, πασίγνωστοι τραγουδιστές και ακριβοπληρωμένοι αθλητές. Ως το μεγάλο νικητή του καλοκαιριού χαρακτηρίζει τη Μύκονο η βρετανική εφημερίδα Guardian. Το σχετικό άρθρο φέρει τον τίτλο «Η μεγάλη νικήτρια του καλοκαιριού είναι η Μύκονος», καθώς οι διάσημοι επισκέπτες ξαναφέρουν την έγκλη. Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην Grace Kelly, την Τζάκι Ωνάση και τα θρυλικά πάρτα της δεκαετίας του 60, αλλά και στη Λίντζεϊ Λόχαν, τον τερματοφύλακα Μάνουελ Νόιερ, τον πασίγνωστο παίχτη Ρονάλντο, τον Ζωσέ Μουρίνιο και πολλούς άλλους αστέρες του διεθνούς jet set. Σύμφωνα με την Guardian, η μεγάλη τουριστική κίνηση στη Μύκονο δίνει όθηση στην Ελλάδα που βρίσκεται ακόμη στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Η ραγδαία αύξηση των επισκεπτών υπολογίζεται να είναι διπλάσια από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Φέτος η χώρα μας εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση στην τουριστική κίνηση για ακριβά γούστα. Μπήκε στην πρώτη δεκάδα των δημοφιλέστερων προορισμών για διακοπές πολυτελείας. Το ταξιδιωτικό δίκτυο Virtuoso για VIP πελάτες συγκέντρωσε στοιχεία από γραφεία τουρισμού σε όλο τον κόσμο. Πρώτη στη σειρά κατάταξη των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών για γερά πορτοφόλια έρχεται η Ιταλία. Ακολουθούν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Γερμανία και το Μεξικό. Στην 8η θέση βρίσκεται η Νότια Αφρική και στην 9η η Ολλανδία. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση καταγράφοντας αύξηση ρεκόρ 57%. Ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο πρίγκιπας Μπιν Ταλάλ, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κρήτη, στην Πλάκα Ελούντας. Ο πρίγκιπας είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Σαουδική Αραβία και ο Άραβας με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι Red Hot Chili Peppers προσγειώθηκαν με Lear Jet στην Κρήτη και με άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στην Ελούντα. Ο τραγουδιστής Άντωνι Κίντης και ο μικρός του γιος επιδίδονταν καθημερινά σε θαλάσσια σπορ, ενώ ο μπασίστας Φλία έφερε μαζί και τους γονείς του. Η Νόμι Κάμπελ, η μαύρη γαζέλα της Πασαρέλας και η Κέιτ Μος βρέθηκαν στην Πάτμο με σκάφος. Έκαναν βόλτα στη χώρα, ήπιαν καφέ σε γνωστό εστιατόριο του νησιού και ψώνισαν ρούχα και κοσμήματα στην κεντρική πλατεία αξίας 2.000 ευρώ. Την Πάτμο επέλεξε και ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Άντωνι Χόπκινς, ο οποίος έφτασε στο νησί με ελικόπτερο. Νωρίτερα το Μάιο, ο Τζέραλντ Μπάτλερ, που υποδίθηκε το Λεωνίδα, βρέθηκε στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε για μία εβδομάδα σε ξενοδοχείο των Νοτιών Προαστίων. Τη Σκιάθο προτίμησαν οι Γκόλντι Χόρν και Κέρτ Ράσελ, που αγαπούν το νησί και το επισκέπτονται σχεδόν κάθε χρόνο.